Κύριε Ντίτσα, καλημέρα σας. Ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Μια κακή μέρα, κακή... Μ' ακούτε παρακαλώ. Κακή πρώτη μέρα του μηνός Μαρτίου. Γεια σας, γεια σας. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ πρώτα απ' όλα να μάθουμε τα διαδικαστικά. Το δίκτυο, η σιδεροτροχιά, είναι, ανήκει στο κράτος, είναι υποδομή, είναι ΟΣΕ κρατικός. Η υποδομή, η γραμμή, είναι το κράτος, είναι ΟΣΕ. Είναι ΟΣΕ. Ο σταθμάρχης είναι ΟΣΕ. Βεβαίως. Είναι ΟΣΕ. Η λειτουργία της κυκλοφορίας γίνεται από το διαχειριστή υποδομής που είναι ΟΣΕ και είναι κρατικός. Είναι κρατικός, μάλιστα. Πάνω σε αυτήν την γραμμή μπορεί να έρθει οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία και να πει αγοράζω την απόσταση από το σημείο Α στο σημείο Β. Σωστά. Βεβαίως, είτε επιβατική είτε εμπορευματική εκμετάλλευση, βεβαίως. Ναι, είτε μεταφέρει εμπορεύματα είτε επιβάτες, μπορεί λοιπόν να έρθει μια ιδιωτική εταιρεία και να λειτουργήσει το τρένο της. Μάλιστα. Ο μηχανοδηγός και το πλήρωμα των σειρμών, η συνοδή, είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία ή στον κρατικό φορέα? Πρώην σιδηροδρομική, ο ΣΕ, είναι Hellenic Train. Δηλαδή έφυγαν από τον ΟΣΕ οι μηχανοδηγοί και τώρα πια είναι υπάλληλοι, είναι εργαζόμενοι της Hellenic Train, σωστά? Όταν ιδιωτικοποιήθηκε η εταιρεία, είναι τρενοσέ, πρώην τρενοσέ, Hellenic Train σήμερα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και ο κρατικός ΟΣΕ πώς ονομάζεται? Ο Σιδηροδρόμων Ελλάδος. ΟΣΕ. Έχει μείνει ΟΣΕ. Μάλιστα. Η τρένο ΣΕ που ήταν η λειτουργία πήγε, πια έγινε Hellenic Train και είναι ιδιωτικοποιημένη εταιρεία. Σωστά, αυτή που πουλήθηκε στους Ιταλούς. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ο σταθμάρχης όμως είναι στον κρατικό ΟΣΕ. Σύμφωνοι. Το φορεία είναι του ΟΣΕ. Του ΟΣΕ, ναι. Ο σταθμάρχης ο οποίος λέει στον μηχανοδηγό σε ποια γραμμή θα μπει. Όταν είχαμε μονή γραμμή, υπήρχαν αυξημένες πιθανότητες να έχουμε δυστυχήματα και να συμβεί το ανθρώπινο λάθος ή το λάθος που θα συνέβαινε αν δεν είχαμε τα μηχανήματα κτλ. Όταν όμως έχουμε δύο γραμμές, δεν πρέπει να μειωθεί κατά απόλυτο τρόπο η περίπτωση της ατυχήματος ή και δυστυχήματος, κύριε Ντίτσα? Ελαχιστοποιείται στο... που γίνεται πάρα πολύ λιγότερη, είναι λιγότερος ο κίνδυνος να γίνει το οτιδήποτε. Να γίνει το οτιδήποτε. Τώρα, δεδομένου ότι εμείς λέτε δεν έχουμε σύστημα, μάλλον υπάρχει κάποιος κεντρικός πίνακας στον οποίο να φαίνονται οι σειρμοί που κυκλοφορούν πάνω στο δίκτυο. Πορτοσάλτε, αυτά τα συστήματα υπάρχουν εγκαθεστημένα, αλλά δεν δουλεύουν σε όλο το μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής. Σε ποιο δουλεύουν, σε ποιο κομμάτι? Δουλεύει, μόνο κομμάτι που δουλεύει η τηλεδιοίκηση και φαίνεται το τρένο που πηγαίνει, κύδες αυτές που λέμε, γραμμή, τη θωρέα δομοκός. Μάλιστα. Σε αυτό το κομμάτι... Άρα, οι σταθμάρχες, αυτό το σύστημα πού είναι εγκατεστημένο, κύριε Ντίτσα? Το σύστημα... Αυτό το σύστημα στο οποίο γίνεται παρακολούθηση της κίνησης των σειρμών ανάμεσα τη θωρέα και δομοκό, ανάμεσα στην τη θωρέα και στο δομοκό, πού είναι εγκατεστημένο? Στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου. Στο Λιανοκλάδι. Άρα... Οι οθόνες που παρακολουθούν οι συνάδελφοι σταθμάρχες το κομμάτι από Λιανοκλάδι προς τη θωρέα, βαδιά δηλαδή προς τα κάτω, αντίστοιχο κομμάτι από τη θωρέα προς το δομοκό. Μάλιστα. Άρα οι συνάδελφοί σας, σιδηροδρομικοί του κρατικού ΟΣΕ, που υπηρετούν στα σταθμαρχεία, στο σταθμαρχείο Λιανοκλαδίου, είναι εκπαιδευμένοι στην χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή που παρακολουθεί την κίνηση των σειρμών. Σωστά. Προφανώς. Διότι τίθεται ένα ζήτημα. Μου λένε έχει εγκατασταθεί το σύστημα, αλλά δεν έχουν μάθει να λειτουργούν τους υπολογιστές. Γι' αυτό και τα ρωτώ βήμα-βήμα, κύριε Ντίτσα. Κύριε Πορτοσάλτε, τα συστήματα αυτά έχουν εγκατασταθεί, αν θυμάμαι καλά, το 2000. Θυμάμαι καλά, 2001. Κάποια το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες
ψιλοδουλέψαν. Ψιλοδουλέψαν. Ή και μετά άλλα δουλεύαν, άλλα δεν δουλεύαν. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί από τους Έλληνες προηγούμενους, έτσι. Ναι. Θα πάμε σε αυτό, βεβαίως. Λοιπόν, από όλο λοιπόν το δίκτυο Αθήνα-Αλεξανδρούπολη ή ξέρω εγώ Ορμένιο πάνω, εμείς το μόνο σύστημα που έχουμε που είναι λειτουργία τώρα είναι στο κομμάτι της Θωρέας Δομοκού. Πόσα χιλιόμετρα στο σύνολο, κύριε Τίτσα? Είναι γύρω στα 50 χιλιόμετρα. Επαναλάβατε, παρακαλώ, γιατί δεν ακούστηκε, επαναλάβατε. Στα 60 χιλιόμετρα είναι τη Θωρέα Λιανοβέ. Όπα. Τη Θωρέα Δομοκόσμου, είπατε. Αυτό δεν μου λέτε. Θωρέα Δομοκόσμου, είπατε. Ναι. Είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα. Ναι. Αυτό δεν είναι το μόνο που λειτουργεί μεταξύ τη Θωρέα και Δομοκού, σωστά? Ναι. Είναι 100 χιλιόμετρα στα 1500 του σιδηροδρόμου, να υποθέσω. Στα 516. Ναι. 512 χιλιόμετρα που είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Α, στο Αθήνα, στα 500 χιλιόμετρα του Αθηνών Θεσσαλονίκης, του δικτύου της σιδηροτοργίας, σύστημα ασφαλείας, έχουμε μόνο στα 100 χιλιόμετρα. Και υπάρχει στο ΣΚΑ, στο Συνδρομικό Κέντρο Αχαρνών, οποίο δεν έχουν τελειώσει, γι' αυτό σας είπα, αν είχαν τελειώσει τα έργα, είναι διαχρονικές οι ευθύνες, διαχρονικές, δεν είναι ούτε σημερινές ούτε χτεσινές, είναι διαχρονικές. Αυτά έπρεπε να έχουν τελειώσει εδώ και αρκετά κάποια χρόνια πριν. Αν είχε και αυτό, θα μιλάγαμε το κομμάτι και της Λάρισσας και πάνω, θα μιλάγαμε για το τέλειο σύστημα. Αντίστοιχο υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, έτσι, ο πίνακας. Μισό λεπτό. Ο πίνακας της Θεσσαλονίκης ποιο κομμάτι καλύπτει, κύριε Ντίτσα? Από Θεσσαλονίκη προς τα σύνορα. Ναι. Σύνορα, και από τη Λάρισσα μέχρι τη Θεσσαλονίκη θα το βλέπει η Λάρισσα. Μισό λεπτό, να καταλάβω λίγο. Μας είπατε ότι υπάρχει το κομμάτι, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί το κομμάτι από Θεσσαλονίκη σύνορα, το καλύπτουμε? Είναι ηλεκτρονικό εκεί η ηλεκτρονική παρακολούθηση? Θα γίνει γι' αυτό. Δουλεύει, είναι υπό παρακολούθηση. Δουλεύει όμως, αλλά είναι υπό παρακολούθηση. Υπό παρακολούθηση. Ναι. Πάντως, το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη. Το άλλο κομμάτι που είναι στην Αθήνα, στο Συνδρομικό Κέντρο Αχαρνών, δεν έχει τελειοποιηθεί. Μάλιστα. Δεν έχει τελειοποιηθεί. Ναι. Συν το κομμάτι της Λάρισσας, που είναι το αντίστοιχο από τη Λάρισσα και πάνω. Αυτό σας λέω, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν έχει δουλέψει το Λάρισσα και πάνω. Δεν έχω επικοινωνία καλή με τον άνθρωπο. Κύριε Ντίτσα, ακούτε? Όχι, κάνει διακοπές. Προσπαθούμε, αλλά δεν έχουμε διακοπή στη ροή του ήχου. Είναι το σήμα προφανώς γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή το κομμάτι από Λάρισσα και πάνω δουλεύει. Και αυτό σας είπα, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Μάλιστα. Άρα, πουλήσαμε. Άρα, η Ελλάδα. Μισό λεπτό, για να θέλω να το καταλάβω λίγο. Η Ελλάδα πούλησε. Αν μου επιτρέπετε να διατυπώσω την ερώτηση. Εγώ. Μ' ακούτε? Δεν έχω καλό σήμα. Να με πάρετε σε λίγο. Δεν έχω καλό σήμα να πάω λίγο έξω. Λοιπόν, επιστρέφω στον κύριο Ντίτσα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων. Κύριε Ντίτσα, με ακούτε τώρα? Ναι. Ωραία. Κύριε Πορδοσάλτε, σας ακούω καλύτερα, δεν ξέρω. Καλύτερα, μπράβο. Ωραία. Πριν συνεχίσουμε λίγο σε αυτό που είχαμε οργανώσει σιγά σιγά και μας μαθαίναμε διάφορα πράγματα, θα ήθελα λίγο να γυρίσουμε πίσω, να ξανακάνω την εξής ερώτηση, γιατί στο μεταξύ μου δίνουν και άλλες πληροφορίες από το κοινό. Ναι. Ο μηχανοδηγός που δουλεύει στην Hellenic Train, είπαμε, είναι υπάλληλος μόνο της Hellenic Train, ή κάνει, ή μπορεί να περάσει και σε άλλο, δηλαδή μπορεί να έρθει και στον προαστιακό, ας πούμε, που είναι Hellenic Train? Βεβαίως, ο προαστιακός Αθήνα, για το Χαλκίδα και αεροδρόμιο, είναι της Hellenic Train, η μηχανοδηγή είναι της Hellenic Train, βεβαίως. Μάλιστα. Άρα μπορεί ο μηχανοδηγός αυτός να έρθει να δουλέψει και σε άλλο δίκτυο, δεν είναι μόνο στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, ας πούμε, όπου τον χρειάζεται η εταιρεία, σωστά? Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, ο σταθμάρχης είναι κρατικός ΟΣΕ. Συμφωνεί? Βεβαίως. Μάλιστα. Ναι, σας το είπα. Μάλιστα. Τώρα, έχει ανέβει το τρένο στη Λάρισα, κάνει αποβίβαση, κάνει επιβίβαση και με το καλό κινεί να ξεκινήσει. Βεβαίως. Πώς φεύγει? Ποιος θα του πει φύγε και ποιος θα του πει πού θα πας? Ενώ σε ποια γραμμή θα πας?
Ακριβώς. Το ξέρει εκ των προτέρων, έχει σχέδιο πτήσης που λέμε, δηλαδή όπως γίνεται στα αεροσκάφη, καθορισμένο εκ των προτέρων, ή παίρνει οδηγίες από τη Λάρισα? Με το που φτάνει το τρένο στη Λάρισα, γίνεται αποβίβαση επιβίβαση επιβατών, και όταν τελειώσει η διαδικασία αυτή, ο αρμόδιος υπάλληλος, σε συγκεκριμένη περίπτωση ο σταθμάρχης του σταθμού της Λάρισας, του λέει του μηχανοδηγού, συγκεκριμένο τρένο του οποιοδήποτε τρένο, δεν είναι. Με ρωτάτε γενικά τώρα εσύ. Ναι, 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 όχι, όχι. Και προσέξτε, να ξεκαθαρίσω το εξής, κύριε Ντίτσα, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Εδώ δεν κάνω εγώ διερεύνηση δυστυχήματος. Δεν είναι η δουλειά μου. Δεν είναι η δουλειά μου. Το κατάλαβα. Όχι, δεν το λέω μόνο για εσάς, το λέω και στο ακροατήριο. Δεν κάνω διερεύνηση δυστυχήματος. Εγώ θέλω να καταλάβω πώς δουλεύει το σύστημα. Αυτό. Ναι, λοιπόν, ορίστε. Το κατάλαβα. Δίνει την εντολή στο μηχανοδηγό και φεύγει για τον επόμενο σταθμό εν ενεργεία που θα του πει ο σταθμός της Λάρισας. Ναι. Έχουμε διπλή αυτό γραμμή. Έχουμε δύο γραμμές, έτσι δεν είναι? Ναι, άνοδο και κάθοδο. Μισό, ναι, λεπτό. Πάνω σε αυτό έχω κάποιες απορίες. Έχουμε δύο γραμμές ανόδου καθόδου, όπως λέτε, δύο σιδηροτροχές, και έχουμε και ρεύμα σε όλο το δίκτυο, σωστά? Βεβαίως, ναι. Το Αθήνα Θεσσαλονίκη έχει πλήρες είναι πλήρως ηλεκτροδοτούμενο. Ακριβώς. Ωραία. Ωραία. Όταν του δίνει την οδηγία να ανέβει, η άνοδος είναι όπως και στα αυτοκίνητα, ανεβαίνω δεξιά, κατεβαίνω αριστερά? Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Η άνοδος είναι η δεξιά λωρίδα, όπως το λέτε, και η κάθοδος είναι η αριστερή. Η αριστερή σιδηροτροχιά. Άρα, αν ομιγέννητο, ο σταθμάρχης με βάλει στην άνοδο, να ανέβω από την κάθοδο, εγώ έχω να πατήσω κανένα κουμπί και να πω, κίνδυνος. Όχι, από τη στιγμή που έχει γίνει ενέργεια από το σταθμάρχη, από το σταθμό της Λάρισας, για να γίνει αυτή η λειτουργία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν ήταν διαφορετική περίπτωση, θα είχαμε εκτροχιασμό, γιατί θα είχε γίνει παραβίαση των εχμών. Από την άνοδο στην κάθοδο, καταλάβατε, σας λέω. Το ψαλίδι δηλαδή θα άνοιγε με τέτοιο τρόπο που θα ρίχνει την αμαξοστοιχεία, το σειρμό απ' έξω. Μάλιστα, το κατάλαβα. Άρα χθες το ψαλίδι άνοιξε στο ρεύμα καθόδου για να ανέβει προς Θεσσαλονίκη, σωστά? Ακριβώς. Διευθετήθηκε από την άνοδο στην κάθοδο. Και εκεί πρέπει να έγινε το σφάλμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Και εκεί, γιατί στο μεταξύ από την κάθοδο κατέβαινε και ο άλλος. Με τα κοντέινερ, ο εμπορευματικός. Εμπορική αμαξοστοιχεία, βεβαίως. Άρα, με λάθος λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, τον έβαλε στην σιδηροτροχιά της καθόδου να ανέβει προς Θεσσαλονίκη. Προφανώς αυτά απομένουν να αποδειχθούν. Σύμφωνοι, και εδώ το κόβω. Όμως, άρα, μισό λεπτό. Ο μηχανοδηγός, ο οποίος ο άνθρωπος είναι και αυτός που δέχεται τη σύγκρουση, για φαντάσου τώρα, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί θεωρεί ότι κάνει το σωστό. Μα προφανώς, από τη στιγμή που παίρνει εντολή, σημαίνει ότι είναι το σωστό, αυτό σας λέω. Από την ώρα μου, όχι μόνο, όχι, μου είπατε και κάτι άλλο, όχι απλώς πήρε την εντολή, αλλά και δεν τον έριξε έξω και η γραμμή, τον πήγε η γραμμή, κανονικά. Το ψαλίδι άνοιξε με τέτοιο τρόπο που μπήκε στη ράγα. Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω. Μάλιστα. Αυτό, ακριβώς το ίδιο. Ναι. Ακριβώς το ίδιο. Όμως όλα αυτά γίνονται με ανθρώπινη συνεννόηση. Δεν υπάρχει κάπου ηλεκτρονικός υπολογιστής. Όχι. Προς το παρόν όχι. Ναι. Ωραία. Άλλο τώρα. Ο σταθμάρχης στην Κατερίνη, αν είναι το άλλο σημείο, το Β, δεν ξέρω ποιο είναι, αυτό που είναι πάνω από τη Λάρισα, το πρώτο πάνω από τη Λάρισα. Ο επόμενος ενεργείας σταθμός είναι οι νέοι πόροι. Οι νέοι πόροι δεν ειδοποιούν ότι οι νέοι πόροι δεν έχουν πάρει το σταθμάρχη Λαρίσης να του πούνε έχω βάλει τρένο μέσα στη γραμμή? Προφανώς, κύριε Πρωτοσάλτε, ναι, αλλά αυτά σας είπα είναι... Απομένει να αποδειχθεί. Τα διερευνητέα. Σύμφωνοι. Εντάξει, τα διερευνητέα. Μάλιστα. Ότι πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει. Τώρα, αν έγινε ή δεν έγινε, θα τα βρουν οι. Των διερευνητέων. Όμως. Ακριβώς. Ταμπλό πίνακας, είτε στη Λάρισα, είτε στην Κατερίνη, είτε στα Παλαιοφάρσαλα, είτε από εδώ είτε από εκεί, που να δείχνουν δύο κουκίδες, δύο σήματα, όχι, να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν. Δεν λειτουργούν.
Μάλιστα. Είναι εγκατεστημένα αλλά δεν λειτουργούν. Σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό μου είπατε την προηγούμενη, το προηγούμενο ημίωρο. Ακριβώς. Τα εγκαταστήσαμε από το 2000 και δεν λειτουργούν. Και δεν είναι ότι δεν λειτουργούν γιατί δεν τα μάθατε να λειτουργούν. Μισό λεπτό, υπάρχει και αυτό. Γιατί μου λέει το ακροατήριο, ρώτα τους, ξέρουν από υπολογιστές. Προφανώς για να έχουν εγκατασταθεί εκεί, το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί για να κάνει και αυτά. Δεν είναι δικιά μας υπηρετία το ότι δεν λειτουργούν αυτά. Αυτό σας λέω. Μάλιστα. Με ρωτούν επίσης αν έχετε κάνει διαβήματα, έχετε κάνει καταγγελίες, έχετε στείλει εξώδικα, έχετε στείλει διαμαρτυρίες, έχετε κάνει προκηρύξεις, ό,τι απεργίες για το ότι δεν λειτουργεί το σύστημα, τα έχετε κάνει όλα αυτά. Βεβαίως, όχι τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια, βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα τώρα ούτε πολιτικών ευθυνών, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Ναι, σύμφωνοι. Αυτή τη στιγμή προέχουν άλλα πράγματα και αυτά θα τα βρουν αυτοί που πρέπει, κύριε Πορτοσάλτε. Εσείς καλά κάνετε και τα αναδεικνύετε, για να ξέρει και ο ακροατής που ακούει. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη δύσκολη διαχείριση δεν πρέπει να μιλάμε για δύο θέματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ντίτσα. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να συμπληρώσουμε όλο το. Επειδή είχε διακοπή προηγουμένως η συζήτησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και προσπαθώ να είστε καλά.